Σήμερα θα δείξουμε και θα παίξουμε Galaxy Tracker. Χοντρικά είμαστε, μια εταιρεία μας έχει προσλάβει για να φτιάξουμε διαστημόπλια μέσα από τις αποθήκες της, χρησιμοποιώντας υλικά και να βγούμε στην, πώς λέγεται, στην ατμόσφαιρα, γύρω-γύρω, σε τροχιά, ώστε να μαζέψουμε διάφορα υλικά και να, σε πλανήτες και τα λοιπά, να τα γυρίσουμε πίσω ώστε να κερδίσουμε λεφτά. Να έτσι. Κάνουμε τους νταλικέρδες του διαστήματος. Ακριβώς, νταλικέρδες του διαστήματος. Λοιπόν, και τα λεφτά εδώ τα λέει Cosmic Markers, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι, και είναι αυτά εδώ πέρα. Κέρδισε φυσικά στο τέλος όποιος έχει μαζέψει τα περισσότερα, αν τα καταφέρει. Και ούτω καθεξής. Πώς παίζεται το παιχνίδι, λοιπόν. Το παιχνίδι παίζεται σε τρεις γύρους. Έτσι. Σε κάθε γύρο, στην αρχή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βγάλουμε από αυτό το deck κάρτες που μας δείχνει εδώ. Εδώ πέρα, ας πούμε, δείχνει δύο κάρτες σε κάθε τέτοιο. Από αυτό εδώ πέρα το δεκάκι, το μόνο. Θα σας εξηγήσω μετά τι γίνεται με τις κάρτες. Στον επόμενο γύρο, που είναι ο δεύτερος, θα μπει αυτό πάνω και θα βγάλουμε δύο κάρτες από τη δεύτερη στίβα και μία, έτσι. Και στον τελευταίο γύρο, που είναι αυτός εδώ, θα βγάλουμε τρεις και μία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πρώτη φάση του παιχνιδιού. Οι φάσεις του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ απλές. Πρέπει να φτιάξουμε τα διαστημόπλαιά μας. Παίρνουμε το timer, το βάζουμε εδώ, στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Έτσι. Και το γυρνάμε και πρέπει μέσα σε αυτό το διάστημα από την αποθήκη όλοι μαζί ταυτόχρονα να παίρνουμε πλακίδιο, θα σας εξηγήσω την πορεία τι σημαίνει αυτά, να το γυρνάμε και να προσπαθούμε να φτιάξουμε το διάστημα όπλαιό μας εδώ πέρα, πάνω στο ταμπλό μας. Κομμάτι το διάστημα όπλαιό μας. Ναι, το οποίο όμως, άμα δείτε εδώ, είναι της πρώτης εποχής που παίζουμε, της πρώτης περίοδου, έχει το νούμερο 1. Αυτό είναι το αρχικό μας style και θα σας τα εξηγήσω στην πορεία. Όταν τελειώσει ο χρόνος, κάποιος παίκτης, όποιος έχει τελειώσει το διαστημόπλαιό του, στην ουσία αυτός το παίρνει, ας πούμε τώρα έχει τελειώσει και το γυρνάει εδώ. Οπότε οι υπόλοιποι παίκτες έχουν τον χρόνο, αυτό είναι γεμάτο υποτίθεται, έτσι, που απομένει για να τελειώσει το διαστημόπλαιό του. Έχει σημασία να τελειώσει ο πρώτος, γιατί αυτός που τελειώνει πρώτος θα πάρει και, το φέρνω εδώ για να το βλέπεις, το νούμερο που θέλει. Συνήθως το 1, έτσι, γιατί έχει σημασία να παίζω πρώτος. Είναι turn order αυτό. Ναι, είναι turn order. Που σημαίνει ότι προσπαθώ να τελειώσω γρήγορα για να πάρω αυτό το νούμερο και οι υπόλοιποι όπως τελειώνει με τη σειρά. Στο δεύτερο γύρο του παιχνιδιού αυτό θα ξεκινήσει από εδώ. Βέβαια, α το δείξω εδώ. Στο δεύτερο γύρο το διαστημόπλαιο είναι μεγαλύτερο. Από την πίσω μεριά. Ναι, από την πίσω μεριά. Και στον τρίτο γύρο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Mm-hmm. Γιατί σε κάθε γύρο έχω λίγο περισσότερο χρόνο για να φτιάξω το διαστημόπλαιό μου. Έτσι. Αυτό πάει 1, 2, 3 στο start και το ίδιο εδώ. Δηλαδή από εδώ θα φύγει όταν κάποιος έχει τελειώσει το διαστημόπλαιό του και θα το πάρει για να μειώσει το χρόνο στους υπόλοιπους. Εντάξει. Πώς φτιάχνουμε διαστημόπλαιο. Ξεκινώντας από το αρχικό, άμα δείτε εδώ πέρα, υπάρχουν στα. Ας τα γυρίσω λίγο να τα βλέπουμε. Αυτά ξεκινάνε χωρίς να τα βλέπουμε. Κλειστά. Έτσι τα γυρνάω τώρα για να τα δείξουμε. Άμα δείξει εδώ πέρα, έχει. Γύρω-γύρω τις ενώσεις που λέγονται, αυτές που έχουν τρία λέγονται universal. Υπάρχουν με δύο και με ένα. Άρα είναι σύνδεσμοι όλα αυτά, έτσι. Σύνδεσμοι, χοντρικά. Τα universal πάνε και με τα δύο και με το ένα. Εντάξει. Το ένα με το δύο δεν πάνε μαζί. Okay. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνω. Ταυτόχρονα όλοι μαζί όσο τρέχει ο χρόνος, σηκώνω το tile, το βλέπω. Και μπορώ είτε να το βάλω πάνω στο διαστημόπλαιό μου, αν μπορώ να το ενώσω, είτε να το βάλω πίσω ανοιχτό όμως, που σημαίνει να το βάλω πίσω, άλλοι παίχτες βλέπουν τι έχει, είτε να το βάλω εδώ πέρα στο discard μου. Εδώ πέρα στο discard μπορώ να έχω μέχρι δύο, τα οποία οποιαδήποτε στιγμή πριν τελειώσει φυσικά ο χρόνος μπορώ να τα βάλω και να τα συνδέσω εδώ. Εάν δεν τα καταφέρω, παραμένουν εδώ. Έτσι, θα σας πω μετά τι γίνεται. Παραμένω σε όλο το γύρο μέχρι να τελειώσω ο γύρος, θα σας πω τι γίνεται με αυτό εδώ. Ναι, χάνεις λεφτά στο τέλος. Γιατί άμα δείξεις εδώ πέρα έχει maximum 5. Στο τέλος δηλαδή χάνω 5 λεφτά για αυτά που έχω εδώ. Θα σας πω στην πορεία. Έτσι στην ουσία φτιάχνω το διαστημόπλαιό μου και είναι η πρώτη φάση του γύρου. Θες να φτιάξεις 2-3 πλακίδια να δούμε πώς φαίνεται. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τι μπορώ να φτιάξω. Λοιπόν, τα πλακίδια σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι καμπίνα. Υπάρχουν και άλλες καμπίνες. Άμα δεις, βλέπεις. Ξεκινάμε μια καμπίνα. Όλοι. Ξεκινάμε μια καμπίνα τη βασική μας και υπάρχουν και άλλες καμπίνες που μπορώ να φτιάξω. Οι καμπίνες τι κάνουν, σας λέω κάθε τάιλ που σηκώνω τι κάνουν. Στην καμπίνα μπορώ να βάλω μέσα ανθρωπάκια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αποστολή μου. Κάθε καμπίνα χωράει δύο. Έτσι. Ή ένα alien.
ένα καφέ ή ένα μοβ. Αυτά έχουν μια ιδιαιτερότητα, θα σας την εξηγήσω μετά. Γιατί πρέπει να. Αυτοί αναπνέουν στην καμπίνα, αυτοί όχι. Η καμπίνα μπαίνει οπουδήποτε, φυσικά πρέπει να ενώνει. Ας πούμε εδώ πέρα μπορεί να πάει. Σηκώνω άλλο dial. Μηχανή. Μηχανή τη χρειάζομαι για να μπορώ να κινηθώ. Τουρμπίνα. Πώς ξέρω τη μηχανή. Το βλέπω. Τουρμπίνα. Α. Τουρμπίνα. Λοιπόν, η τουρμπίνα πρέπει να κοιτάει προς τα κάτω. Προς τα κάτω, δηλαδή τώρα το ταμπλό είναι ανάποδα για να το κοιτάτε εσείς. Αν το είχα γυρίσει στην κανονική μεριά, αυτή η τουρμπίνα πρέπει να κοιτάει προς τα μένα. Άρα τώρα πρέπει να είναι εδώ, έτσι. Προς τον παίχτη πρέπει να κοιτάει. Ναι, η τουρμπίνα πρέπει να κοιτάει προς τον παίχτη. Έτσι. Απλό είναι ανάποδα από το ταμπλό τώρα, έτσι που κοιτάμε. Το κοιτάμε ένα εδώ, ταμπλό. Φυσικά, τι γίνεται. Την τουρμπίνα μπορώ να τη βάλω όπου θέλω, μπορώ να τη βάλω εδώ. Θα μπορούσα να τη βάλω και εδώ. Αλλά εδώ δεν πρέπει να υπάρχει κάτι. Εντάξει. Ναι. Ή μπορεί να είναι εδώ, εδώ δεν πρέπει να υπάρχει. Εδώ, μπορώ, τώρα τα βάζω στην τύχη, μπορώ να έχω εδώ πέρα, έτσι. Εδώ όμως δεν πρέπει να έχω για να δουλεύει αυτή, γιατί είναι κατασκευαστικό λάθος να έχω εδώ πέρα κάτι. Ωραία. Φυσικά θέλω να έχω πολλές τουρμπίνες, γιατί μπορώ να προωθηθώ, κάθε τουρμπίνα μου δίνει ένα point κίνησης. Με τη σειρά. Λοιπόν, λέιζερ. Κανόνια. Κανόνια. Οι τουρμπίνες πάμε πάντα κοιτάνε προς τα κάτω, προς τη μεριά του παίχτη δηλαδή, προωθούμε. Τα λέιζερ πάντα κοιτάνε προς τα μπροστά, έτσι. Και πάντα. Μισό λεπτάκι. Μπορεί να, μπορεί να είναι και εδώ, φυσικά μπροστά από το λέιζερ δεν πρέπει να έχει τίποτα. Το λέιζερ μπορεί να κοιτάει και στο πλάι, μπορεί να κοιτάει και πίσω. Ωραία. Όταν κοιτάει μπροστά, η αξία του είναι ένα. Όταν κοιτάει στο πλάι πίσω, η αξία του είναι μισό. Εντάξει. Σαν μισό λέιζερ να έχει. Σαν μισό λέιζερ. Στο πλάι. Σαν μισό. Όπου δείχνει το λέιζερ δεν πρέπει να έχω κάτι εδώ. Εδώ δεν πρέπει να έχω κάτι, εδώ δεν πρέπει να έχω κάτι, εδώ δεν πρέπει να έχω κάτι. Τι τα θέλω τα λέιζερ? Τα λέιζερ με προστατεύουν από τους μετεωρίτες. Θα σας πω στην πορεία. Σημαντικό. Πρέπει να μπορώ κάπου να φορτώσω τα φορτία που θα παίρνω, τα εμπορεύματα που είναι αυτά εδώ. Έτσι, θα πούμε στην πορεία. Οπότε, εμπορεύματα. Τα εμπορεύματα αρκεί να ενώνονται. Μπορώ να έχω όσα θέλω, υπάρχουν διπλά. Υπάρχουν και κάποια εμπορεύματα, αυτά εδώ, τα ροζ, που είναι special. Γιατί τα κόκκινα. Εμπορεύματα είναι hazard. Είναι επικίνδυνα, ναι, τοξικά. Και τοξικά και τα πιο πολύτιμα, μπορεί να είναι πλουτόνιο και τέτοια, τα οποία όμως μπορούν να μπουν μόνο σε ροζ. Θέλουν ειδικό container. Θέλουν ειδικό container, ακριβώς. Οπότε θέλω να έχω και πολλά τέτοια. Είπαμε καμπίνες, είπαμε τουρμπίνες, εδώ. Shields, προστασία. Εδώ πέρα αρκεί να έχω δύο. Όπου δείχνει, με προστατεύει. Από αυτή τη μεριά και από αυτή. Αν είχα κι άλλο ένα, ας βρω άλλο ένα τώρα. Γύρω να τα λίγο να δούμε άλλο ένα. Κάθε ασπίδα προστατεύει δύο μεριές, δηλαδή. Κάθε ασπίδα προστατεύει δύο μεριές. Αν είχα άλλη μία ασπίδα. Αν βρούμε άλλη μία. Εδώ. Άλλη μία ασπίδα, έτσι ας πούμε, ή οπουδήποτε και εδώ να ήταν, προστατεύει αριστερά από αυτή τη μεριά και πίσω, από αυτή τη μεριά και είμαι προστατευμένος. Η ασπίδα μας προστατεύει από μικρούς μετεωρίτες και διάφορα άλλα. Από αυτές τις μεριές όμως, δηλαδή πώς ορίζεται. Δηλαδή τώρα εδώ, από αυτές τις δύο μεριές. Από αυτές τις δύο. Και εδώ, εδώ από μία μεριά. Από αυτές τις δύο μεριές. Αφού από εδώ θα έχει κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία. Η ασπίδα πιάνει, πρόσεξε, την μπροστά μεριά του πλοίου και την πλαϊνή μεριά του πλοίου. Την πίσω μεριά του πλοίου και την άλλη πλαϊνή μεριά του πλοίου. Δηλαδή είναι σωστά ενωμένες όμως. Αρκεί είναι, αν είναι έτσι. Ας πούμε, όχι, μπορεί να αυτή να είναι εδώ, δεν με νοιάζει. Εδώ. Δεν μπορεί να μπει. Εδώ. Δεν μπορεί να βάλει κάτι αν δεν ενώνεται με κάτι. Ναι, τώρα το κάνω στην τύχη. Δεν μπορεί να μπει μόνη τη. Okay. Το κάνω απλά για να δείξω. Εδώ και εδώ. Αν είναι έτσι, δεν έχει σημασία. Έτσι, άρα προστατεύω. Από εδώ και από εδώ. Από εδώ και από εδώ όλο το πλοίο. Αν ήταν έτσι. Ας πούμε ότι είναι έτσι ή έτσι, δεν έχει σημασία. Δεν καλύπτω όλο το πλοίο. Την πίσω μεριά δεν την καλύπτω. Βλέπεις, δεν δείχνει προς τα πίσω. Δείχνει μόνο στο πλάι και μπροστά. Έλα, είναι το πράσινο. Όπου δείχνει το πράσινο. Όπου δείχνει το πράσινο, βλέπεις. Όπου δείχνει πράσινη μεριά. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα αυτά εδώ. Μπαταρίες. Όχι, δεν είναι μπαταρίες. Να πούμε γι' αυτό θα σας πω στο τέλος τις μπαταρίες. Υπάρχουν αυτά εδώ πέρα, τα οποία στην ουσία δεν κάνουν τίποτα, απλά είναι υδραυλικά συστήματα για να ενώσουν καλύτερα το πλοίο μου, γιατί έχουν τριπλά, ναι, συνδέσεις, έτσι, για να είναι πιο σταθερό το πλοίο μου. Και... Και βασικά σου δίνει, αυτά σου δίνει και την επιλογή να κάνεις περισσότερες διακλαδώσεις. Ακριβώς, και ψάχνω να βρω ένα καφέ, τέτοιο καφέ, μισό λεπτάκι, θα το βρω κάπου. Να το. Λοιπόν, σας είπα πριν ότι εδώ πέρα μπορούν να μπουν ανθρωπάκια. Αν κολλητάμε αυτό, όχι εδώ, συγγνώμη, ναι, όχι εδώ,
στην καμπίνα. Αν κολλητάμε την καμπίνα μου, έχω. Αυτό δεν πάει έτσι. Πάει εδώ στο Universal. Είτε τέτοιο, είτε μπορεί να έχω και τέτοιο. Ροζ. Μπορεί να μπει και ένας ανάλογος αντίστοιχος διαστημάνθρωπος. Δηλαδή, ναι, αλλά μόνο ένας όμως. Όχι, γιατί και καλά του δίνει support. Του εξωγήινου support. Ναι. Ή καφέ, ας πούμε εδώ, ή ροζ. Με ό,τι ενώνεται. Ένας όμως. Τι μας κάνουν οι εξωγήινοι. Ο καφέ μας δίνει συν 2 στις μηχανές μου και ο ροζ μας δίνει συν 2 στα όπλα μου. Ωραία. Πάμε να πούμε και το λοιπόν. Απλά πρέπει να διαμορφώσει ειδικά την καμπίνα για να μπορεί να το δεχτεί και καλά. Ναι, δηλαδή να βάλεις αυτό ή αυτό δίπλα. Εντάξει. Okay. Αυτό. Υπάρχουν και διπλά λέιζερ, όπως και διπλές τουρμπίνες. Άμα βρεις καμία διπλή. Ναι. Τα διπλά λέιζερ τις διπλές τουρμπίνες μας δίνουν διπλά. Λέιζερ και διπλές τουρμπίνες. Ναι, όμως χρειάζονται μπαταρίες. Που σημαίνει ότι στο πλοίο μου πρέπει να έχω. Διπλές μπαταρίες. Διπλές και διπλές μπαταρίες. Χώρια μπαταρίες. Ναι. Πώς πάει τώρα αυτό. Και όταν θέλω να χρησιμοποιήσω μια διπλή τουρμπίνα ή ένα διπλό λέιζερ, πρέπει εδώ πάνω, στην επόμενη φάση, θα βάλουμε μπαταρίες. Εδώ πέρα 2, εδώ πέρα 3 χωράει. Όταν θέλω να το χρησιμοποιήσω, εγώ το διαλέγω, χαλάω, ξοδεύω μία μπαταρία και λέω χρησιμοποιώ το λέιζερ. Ωραία. Είναι διαθέσιμο για να το εξοδέψεις όταν εσύ θέλεις. Όταν εσύ θέλεις. Αν το λέιζερ. Μπαταρία όμως δεν είναι. Αν... Οι τουρμπίνες σημαίνει δηλαδή δύο τέτοιο. Δύο. Ναι, αν εξοδέψω. Ναι. Όταν δεν έχω να εξοδέψω, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω την διπλή τουρμπίνα. Οι τουρμπίνες θέλει μία μπαταρία. Θέλει μία μπαταρία. Α, δεν θέλει δύο μπαταρίες οι τουρμπίνες. Αν το λέιζερ όμως είναι στο πλάι ή πίσω, αν εξοδέψω μία μπαταρία, το λέιζερ μετράει για ένα. Είπαμε το μόνο για μισό, αυτό για ένα. Εντάξει. Αφού λοιπόν τελειώσει ο χρόνος και έχουν φτιάξει όλη τη διαστημόπλαιά τους, είπαμε ο πρώτος που τελειώνει από εδώ παίρνει το νούμερο 1, γυρνάει και όποιος τελειώνει παίρνει τα επόμενα νούμερα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρει το 1, μπορεί να πάρει όποιο θέλει. Έτσι. Αφού τελειώσει αυτή η φάση, παίρνουμε το νούμεράκι μας, πρέπει να εξοπλίσουμε το, να καταρχήν να κάνουμε το τεστ ότι το διαστημόπλαιό μας είναι εντάξει φτιαγμένο και ότι δεν έχει κατασκευαστικά λάθη. Προφανώς κοιτάμε των αλωνών. Παικτών τα διαστημόπλαια. Ναι, γιατί αν για παράδειγμα, γιατί μπορεί ας πούμε, πίσω από τουρμπίνα να έχει βάλει κάτι, μπροστά από λέιζερ να έχει βάλει κάτι, οι συνδέσεις να μην είναι σωστές κτλ. Αυτό το διαστημόπλαιο εδώ πέρα που έχουμε φτιάξει τώρα είναι φτιαγμένο σωστά. Άμα δείτε όμως κάποιες σωλήνες στην άκρη. Έχει θέμα εκεί. Ναι, προεξέχουν. Ναι, αυτό εδώ πέρα ας πούμε, κατασκευαστικά είναι λάθος. Γιατί είπαμε ένα με δύο δεν πάει. Άρα... Γύρισε το αλλιώς. Έτσι. Να το βάλω όμως έτσι. Και τώρα είναι σωστό. Εντάξει. Αυτοί οι σωλήνες που προεξέχουν θα μας κάνουν ζημιά στην πορεία του ταξιδιού μας. Αλλά το διαστημόπλαιο είναι σωστό. Οπότε τι κάνω. Ξεκινάμε και λέμε το εξής. Πρέπει να τοποθετήσω ανθρώπους για αρχή μέσα. Έχω μία-δύο καμπίνες. Αυτή όμως εδώ η καμπίνα υποστηρίζεται και από MOV που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει και MOV εξωγήινου. Ας πούμε για παράδειγμα ότι εγώ εδώ πέρα θα βάλω δύο ανθρωπάκια για να ξεκινήσω το ταξίδι τους. Υποτίθεται ότι εγώ δεν είμαι ένας από τους δύο, αλλά στην πορεία θα γνωριστούμε. Και εδώ θα βάλω έναν MOV εξωγήινο. Και εδώ πέρα θα βάλω τρεις μπαταρίες. Αυτή είναι η δεύτερη φάση του παιχνιδιού, που την κάνουμε όλοι. Αφού τελειώσει και αυτή η φάση του παιχνιδιού, είναι ώρα να ξεκινήσω το ταξίδι μας. Κάθε παίκτης παίρνει στο χρώμα του, εγώ έχω το μπλε, δύο διαστημόπλαια. Και ας πούμε ότι είχα τελειώσει πρώτος και έχω το νούμερο 1. Θα βάλω το ένα, μου το ένα θα μείνει εδώ πάνω και το άλλο διαστημόπλαιο θα πάει εδώ. Με κενό 1, ο επόμενος παίκτης, ας πούμε ότι ο επόμενος είναι ο Άρης, θα πάει εδώ, ο επόμενος ο Βαγγέλης θα πάει εδώ και ο επόμενος ο Νίκος θα πάει εδώ. Και ξεκινάει το ταξίδι μας. Όλα αυτά φεύγουν από εδώ πέρα και ξεκινάμε. Εδώ είπαμε στην αρχή, θα έχουμε κάτι που δεν σας είπα, κάρτες κλειστές. Έτσι, στον πρώτο γύρο 6 και από τους επόμενους γύρους 8 και το καθεξής. Την ώρα που γυρνάμε λίγο πίσω και λέμε στην πρώτη φάση του παιχνιδιού που διαλέγαμε tiles για να φτιάξουμε το διαστημόπλαιό μας. Μπορώ αν θέλω, στη μέση του χρόνου, να πάω και να σηκώσω κρυφά να πάρω τις κάρτες και να τις δω. Για να δω τι έχω να αντιμετωπίσω στο ταξίδι. Φυσικά αυτό μου αφαιρεί χρόνο από το να φτιάξω το διαστημόπλαιό μου. Έτσι. Μπορώ να το κάνω όσες φορές θέλω, απλά τις κάρτες αφήνω στο ίδιο μέρος να τις πάρει ο επόμενος. Αφού γίνει αυτό λοιπόν, παίρνω τις κάρτες αυτές, τις ανακατεύουμε. Και ξεκινάμε με την πρώτη κάρτα να δούμε τι αντιμετωπίζουμε στο ταξίδι μας. Αφού γίνει όλο αυτό και τελειώσουμε, τελειώνει και ο πρώτος γύρος. Ό,τι έχουμε μαζέψει, θα σας πω μία με τις κάρτες στην πορεία, ό,τι έχουμε μαζέψει από χρήματα παραμένει στο ταμπλό μας κλειστά. Φεύγουν όλα τα άλλα από εδώ πάνω και τα πάντα ότι έχουν μείνει. Παίρνουμε και τα bonus στο τέλος που θα σας τα πω και μένει μόνο το αρχικό πλακιδιάκι που έχουμε
του διαστημόπλοιου μας. Γυρνάμε από την άλλη μεριά που δείχνει το νούμερο 2 και πάμε στην επόμενη, στον επόμενο γύρο. Ωραία. Αυτός είναι ένας γύρος συνοπτικά. Αυτός ήταν ένας γύρος συνοπτικά. Πάμε να δούμε μία-μία στο ταξίδι μας τι κάνουμε. Λοιπόν, στις κάρτες με το νούμερο 1 υπάρχουν κάποιες κάρτες με ένα αστεράκι στην κάτω αριστερή γωνία. Αυτές οι κάρτες είναι όταν θέλετε να παίξετε το εισαγωγικό παιχνίδι για να, στον πρώτο γύρο, για να αντιμετωπίσετε όλα τα, ό,τι υπάρχει στο παιχνίδι. Θα δούμε αυτές που συνοπτικά μας δείχνουν και τι αντιμετωπίζουμε. Πιθανούς κινδύνους θα αντιμετωπίσουμε. Ναι, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε μία-μία. Open space. Ωραία. Όταν βγει αυτή η κάρτα, θα βγουν όλες τις καλλιώς με τη σειρά. Ωραία, θα αφήνω εδώ. Όταν βγει αυτή η κάρτα, ο πρώτος αποφασίζει πόσο θα κινηθεί. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ ήμουν ο πρώτος. Εγώ, η δύναμη που έχω είναι 1 και αν θέλω 1, έτσι, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τη μηχανή μου με το διπλό. Δηλαδή, να δώσω μια μπαταρία και να πω 1 και 2, 3 και να προχωρήσω 3 θέσεις. 1, 2, 3. Θα μου πείτε τώρα τι με νοιάζει να προχωρήσω. Θέλω να πηγαίνω πρώτος, θα δείτε στην πορεία γιατί. Ο επόμενος από μένα, εγώ μπορεί να μην ήθελα να προχωρήσω και να προχωρήσω μόνο μία, φυσικά αναγκαστικά, γιατί αυτό θα δουλέψει. Διαλέγει ο επόμενος και το καθεξής. Μετράει όμως τις κενές θέσεις. Δηλαδή, αν ο κόκκινος ήθελε να προχωρήσει 4-4, θα πήγαινε. 1-2, 3-4. Άρα πατάς τον άγιο προχωράς. Ναι. Ο κίτρινος, ας πούμε, ότι ήταν, ξέρω εγώ, 1-2-3. Ήθελε να προχωρήσει 7 θέσεις. 1-2-3-4-5-6-7. Και το καθεξής. Εάν δεν μπορώ να κινηθώ καθόλου γιατί μου καταστράφηκε το πλοίο κτλ., τότε βγαίνω εντελώς από το γύρο. Χάνω, πηγαίνω σε μια αποθήκη και καλά που η εταιρεία που μας έχει προσλάβει έχει παντού στο διάστημα και περιμένω εκεί μέχρι να τελειώσουν οι υπόλοιποι. Στο καψιμί. Ναι, στο καψιμί. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Λοιπόν. Άρα το open space είναι χώρο για να κινηθώ. Για να κινηθώ. Άρα σημαίνει κρατήστε τουρμπίνες ή πρέπει να έχετε για να κινηθείτε. Αλλά μιλάς με turn order σε αυτό. Ναι, με turn order. Σε όλες τις κάρτες. Πλανήτες. Πάλι ο πρώτος, ας πούμε τώρα έχει αλλάξει σειρά και είναι ο κίτρινος πρώτος, διαλέγει όταν βγει αυτή η κάρτα. Περίμενε, τι είναι σε αλλάξει σειρά. Όποιος είναι μπροστά γίνεται πρώτος. Ναι. Γιατί μπορεί στο open space ο κίτρινος να πέρασε να γίνει μπροστά. Α, okay. Έτσι. Πλανήτες. Λοιπόν, φτάνουμε σε αυτήν. Σε αυτούς τους πλανήτες είναι και τα εμπορεύματα. Έτσι. Ο πρώτος λέει αν θέλει να κατέβει στον πλανήτη. Αν θέλει, πάει, διαλέγει πού θα πάει στον πλανήτη και παίρνει και τα ανάλογα εμπορεύματα. Ας πούμε, ο κίτρινος λέει θα πάρει αυτά τα δύο κόκκινα. Θα τα πάρει. Ναι, ακριβώς. Όμως εδώ πέρα. Δεν έχει. Εντάξει, ας πούμε ότι ήμουν κόκκινος. Δεν έχει. Οπότε δεν μπορεί να πάει να πάρει αυτά. Δεν θα το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να πάει να πάρει αυτά. Όπως βλέπετε, οι θέσεις είναι τρεις. Όταν τώρα τους παίχτες είναι τρεις πάνω, δεν μπορεί να πάει. Αν κάποιος κατέβει στον πλανήτη, θα χάσει και δύο μέρες ταξιδιού. Οπότε θα πάει δύο θέσεις πίσω και κενές πάλι. Δηλαδή μία, δύο. Κάνει χρόνο να φορτώσει. Ακριβώς, κάνει χρόνο να φορτώσει. Όταν γεμίσουν οι θέσεις μας, φυσικά μπορεί να ξαναβγεί πλανήτης και να σταματήσω και στον επόμενο και να τα αλλάξω αυτά, έτσι. Απλό. Πάμε. Εγκατελειμμένοι σταθμοί. Για να σταματήσω σε έναν εγκατελειμμένο σταθμό και να πάρω τα εμπορεύματα που λέει, πρέπει να έχω στο διαστημόπλοιό μου όσα λέει εδώ, 5 ανθρωπάκια. Παρουσία. Και θα χάσω και μία μέρα από το ταξίδι μου. Θα πάω μία θέση πίσω κενή. Εντάξει, και θα πάρω αυτά τα δύο. Αλλά πρέπει να έχω χώρο να φιλοξενήσω τα εμπορεύματα. Ακριβώς. Αλλιώς ή μπορεί να μην έχω για να πετάξω τα παλιά κτλ. Εγκατελειμμένα διαστημόπλοια. Εδώ και καλά το πλήρωμά μου θέλει να με βαρέθηκε και θέλει να πάει στο διαστημόπλιο. Πάλι με turn order διαλέγουμε αν θα στείλουμε. Χάνω τρεις ανθρώπους. Χάνω. Τους στέλνω στο διαστημόπλιο. Χάνω για μία μέρα ταξιδιού γιατί μέχρι να κατέβουν είναι και. Αν θες το κάνεις αυτό. Επίσης. Ναι, και παίρνω 4 κόσμικ. Πώς λέγονται αυτά, δεν θυμάμαι. Λεφτά. Ναι, λεφτά. Δες το λίγο πώς λέγονται, αν το λέμε. Cosmic Counters, κάπως λέγονται. Παίρνω τέτοια κλειστά μπροστά μου. Cosmic Credits. Ναι. Λοιπόν, κάτσα να μην δούμε αυτήν. Να δούμε. Μετεωρίτες. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τι ζημιές που μπορεί να πάθω. Μόλις βγει αυτή η κάρτα, παίρνουμε τα δύο ζάρια. Θα μας έρθει ένας μεγάλος μετεωρίτης και δύο μικροί από την κατεύθυνση που δείχνει. Άμα δείξεις εδώ. Αυτό μας δείχνει συνοπτικά τι μας κάνουν οι μετεωρίτες. Οι μικροί μετεωρίτες, αν το πλοίο μας είναι καλά φτιαγμένο, δεν μας κάνουν τίποτα. Απλά χτυπάνε πάνω και φεύγουν. Δηλαδή, αν ένας μικρός έριχνα εγώ τα ζάρια, γιατί ρίχνουμε τα ζάρια. Και έρχεται 6 και 2, 8. Από ποια κατεύθυνση έρχεται, ας το δείξουμε τον κάτω, ο μικρός μετεωρίτης, από αριστερά. Αν έρθει από εδώ, στο 8, εδώ πέρα το πλοίο μου δεν προεξέχει κάτι. Λυμής. Άρα δεν μου κάνει τίποτα. Αν όμως χτύπαγε στο 9, θα μου χτύπαγε και αυτό το πλακίδο θα έφαγε.
Φυσικά θα φεύγει και αυτό γιατί δεν κρατείται από πουθενά. Βλέπετε. Άρα αρχίζω και διαλύει το διαστημόπλοιό μου. Γι' αυτό χρειάζομαι και τις ασπίδες, γι' αυτό χρειάζομαι και έναν καλά φτιαγμένο. Αν ήταν καλά φτιαγμένο και δεν είχε ανοιχτές άκρες, δεν θα πάει. Στο μικρό μετεωρίτη, αν χτύπαγε εδώ, ας πούμε τίποτα. Οι μεγάλοι μετεωρίτες, να τώρα τι χρειάζομαι τα όπλα. Οι μεγάλοι μετεωρίτες δεν μπορώ να προστατευτώ ούτε από τις ασπίδες ούτε από τίποτα. Α, να πω κάτι. Ο μικρός μετεωρίτης, αν χτύπαγε, είπαμε εδώ, δεν γίνονταν τίποτα. Αν χτύπαγε εδώ, μπορώ να δώσω μία μπαταρία και να χρησιμοποιήσω την ασπίδα μου. Αν η ασπίδα μου καλύπτει τη μεριά. Δηλαδή, αυτή η ασπίδα μου καλύπτει αυτή τη μεριά, άρα μπορώ να το κάνω. Οι μεγάλοι μετεωρίτες δεν καλύπτονται από πουθενά, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω το όπλο μου, αν είναι στη σειρά, και να τους χτυπήσω. Δηλαδή, αν αυτός ερχόταν από το 7. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το όπλο. Λέιζερ που να δείξει την κατεύθυνση. Λέιζερ που να δείξει την κατεύθυνση και να το χτυπήσω. Αν το λέιζερ είναι στραμμένο στο πλάι και ερχόταν από εδώ, ας πούμε τώρα στην τύχη ότι ήταν εδώ πέρα το λέιζερ, μετράει και για αυτήν τη σειρά και για αυτήν. Το δείχνει εδώ. Α, μετράει για τις πλαϊνές. Ναι. Απλά η δύναμή του είναι μισή, έτσι. Εδώ πέρα ακριβώς από κάτω δείχνει ότι η ασπίδα μας προστατεύει αυτό που σας είπα από τους μικρούς μετεωρίτες και η μεγάλη δεν μας προστατεύει τίποτα παρά πρέπει να τους χτυπήσουμε. Εντάξει. Οπότε, αν το διαστημόπλοιό μου κοπεί στα 2, πρέπει να διαλέξω ποια μεριά θα πιλοτάρω. Έτσι. Και διάφοροι. Δεν έχει πάντα ανθρώπους η μεριά που θα μείνει. Γιατί πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να το πιλοτάρουν. Ναι, θα το πούμε παρακάτω. Αν δεν έχω ανθρώπους, πάλι βγαίνω εκτός. Λοιπόν, και διάφοροι κίνδυνοι εδώ πέρα. Αυτό πάλι πάει με turn order, δηλαδή ο μπλε. Θέλω 4 δύναμη στους, στα λέιζερ για να σας αντιμετωπίσω. Εάν δεν έχω, χάνω 2 κυβότια, τα πιο πολύτιμα. Τα κόκκινα. Και τελείως. Αν έχεις κόκκινα, ναι. Εάν έχω ακριβώς ίσα, με προσπερνάνε και πάνω στον επόμενο. Εάν τον κερδίσω, δεν γίνεται τίποτα. Εάν τον κερδίσω μάλλον, δεν πάει στους επόμενους, αλλά παίρνω αυτό που λέει από κάτω. Ναι. Και χάνω μία μέρα, εντάξει. Και combat zone. Αυτό επηρεάζει όλους τους παίχτες. Λοιπόν, αυτός που έχει το λιγότερο πλήρωμα χάνει 3 μέρες ταξιδιού. Αυτός που έχει τις λιγότερες μηχανές σε δύναμη, πάλι με turn order αποφασίζουμε πόσες μηχανές θα διαθέσουμε, έτσι. Χάνει 2 αστροναύτες. Και αυτός που έχει τα λιγότερα όπλα χτυπιέται από την πίσω μεριά από ένα μικρότερο μετεωρίτη και από ένα μεγάλο. Mm. Ρίχνουμε τα ζάρια να δούμε από ποιες μεριές θα έρθουν. Και υπάρχουν και κάποιες. Πώς το λένε. Bonus κάρτες, τα οποία κάνουν ό,τι λέει πάνω. Ας πούμε, η συγκεκριμένη Stardust λέει χάστε μία μέρα ταξιδιού για κάθε connector που έχετε που είναι εξέχει. Έτσι, και έχει και διάφορες, λένε πάνω κάρτες τι κάνουν. Λοιπόν, αυτές είναι γενικά συγκεκριμένες γραμμές οι κάρτες. Αυτού τύπου δηλαδή. Αφού τελειώσουμε λοιπόν, πότε βγαίνω εκτός γύρου. Αν δεν έχω πλήρωμα, αν το πλήρωμα έχει καταστραφεί τελείως και αν ο πρώτος μου ρίξει ένα γύρο. Εντάξει. Αφού τελειώσουμε, ο πρώτος που θα καταφέρει να φτάσει θα πάρει 4 πόντους. Ο δεύτερος 3, ο τρίτος 2 και ο. Να φτάσει πού? Να κάνει το tour και να φτάσει το. Να κάνει γύρω. Μάλλον να τελειώσει πρώτος το ταξίδι του. Ναι. Έτσι. Το ταξίδι τελειώνει όταν τελειώσουν οι κάρτες. Οι κάρτες. Και αυτός που θα είναι μπροστά δηλαδή. Δεν κάνει γύρω κύκλο. Δεν μας νοιάζει να κάνει κύκλο. Αυτό θα φτάσουμε εδώ. Και μπροστά είναι ο πράσινος. Να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους. Ναι, ο πράσινος είναι πρώτος τώρα. Ενώ ξεκινήσαμε διαφορετικά. Ο μπλε δεύτερος, κατάλαβες. Οπότε θέλω να είμαι μπροστά. Για να πάρω αυτό. Τελειώνει όταν τελειώσουν 3 γύρω του παιχνιδιού. Όχι όταν. Όχι, δεν τελειώνει να τελειώσουν 3 γύρω γιατί σε κάθε γύρο θα πάμε πάλι από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε αν πάλι αυτό. Τις κάρτες του ναι, γύρου. Όταν τελειώσουν οι κάρτες του γύρου, ο πρώτος και καλά έχει φτάσει πρώτος παίρνει 4, ο δεύτερος κτλ. Αυτός που έχει την πιο άρτιο διαστημόπλοιο θα πάρει 2 πόντους εξτρά. Λιγότερα connection. Λιγότερα τέτοια. Ανοιχτά. Και εδώ πέρα που λέει max 5 στον πρώτο γύρο, ό,τι μου καταστρέφεται πάει εδώ. Για κάθε ένα που με καταστρέφεται, χάνω ένα. Αλλά maximum 5. Μπορεί να καταστραφούν 10. Θα χάσω 5 εγώ. Εντάξει. Και απλά λέει μέσα ότι απολύεται αυτός που σε προσέλαβε. Άμα χάσει παραπάνω. Είναι πολύ χιουμοριστικό το rulebook. Ναι, είναι φοβερό το rulebook. Έχει πολύ πλάκα. Επίσης λέει το rulebook μέσα ότι αυτά εδώ πέρα τα στείνουμε. Και ο παίκτης τα κοιτάει στη διάρκεια του παιχνιδιού και σκέφτεται πόσα χρήματα θα μαζέψει στη διάρκεια του ταξιδιού του. Νομίζω το ίδιο χιουμοριστικό στυλ έχει και στο Android App και στο iPad App. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ απλό. Είπαμε πως παίζουν και οι επόμενοι γύρι. Προσπαθείς απλά να αντέξεις όσο καλύτερα. Προσπαθείς να φτιάξεις το διαστημόπλοιό σου τον καλύτερο χρόνο που μπορείς. Mm-hmm. Πιο γρήγορα από τους άλλους για να μην έχουν οι άλλοι χρόνο. Προσπαθείς να το κάνεις όσο καλύτερο γίνεται και όσο πιο πολλά κάργο και όπλα και όσο καλύτερο γίνεται.
Έδεσαι φυσικά ανάσα και μπροστά. Στο τέλος λοιπόν σκοράρεις σώζει διακορτώ, τους πόντους ανάλογα τη θέση που τέλειωσες και τα φορτία που μετέφερες, έτσι. Και τα φορτία που μετέφερες και δύο πόντους για κάθε, είπαμε, αυτός που έχει το καλύτερο διαστημόπλιο. Okay. Αφού τελειώσει το παιχνίδι και οι τρεις γύροι, κερδίζει όποιος έχει τουλάχιστον ένα... Cosmic Credit. Αυτοί που έχουν ένα και πάνω κερδίζουν. Εντάξει. Και φυσικά αυτό που έχει τα περισσότερα κερδίζει. Απλά μέσα λέει το rulebook ποιο κερδίζει, όποιο έχει τουλάχιστον ένα και πάνω. Γιατί θεωρείται πολύ δύσκολο θα έχει ένα, επειδή θα τα έχει χαλάσει τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Αυτό είναι το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.